Λοιπόν, πρόεδρε, για τη νέα χρονιά, με τι ψυχολογία, με τι στόχους μπαίνετε σε αυτή τη σεζόν? Νομίζω ότι, μάλλον πες ότι γνωρίζουμε ότι η μοίρα του Ηρωδότη είναι να πρωταγωνιστεί. Είναι από σκληρό μέταλλο. Εμείς φέτος έχουμε κάνει ένα νέο πάλι ξεκίνημα. Δυνατό, δυναμικό, σύμφωνα με την ιστορία και τη δυναμική της ομάδας. Θεωρούμε ότι πρέπει, είναι αυτός ο σκοπός, το πρωτάθλημα. Έχουμε βάλει στόχο το πρωτάθλημα φέτος, η ομάδα να επιστρέψει σε εθνικές κατηγορίες, με πλάνο. Να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, θα βάλουμε όλοι μας τα δυνατά μας και το αγωνιστικό κομμάτι και το διοικητικό κομμάτι, δηλαδή παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλοι θα προς αυτή την κατεύθυνση όλοι θα εστιάσουμε, δηλαδή, στο πρωτάθλημα. Και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά σύμφωνα με το πλάνο μας. Κάνεις μία δήλωση περί ενότητας ότι τα πράγματα είναι καλά, ότι είναι εντάξει, ότι υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των δυνάμεων, των συνεκτικών του Ηρωδότου για να προχωρήσει. Σίγουρα υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει συσπήρωση αυτή τη στιγμή στην ομάδα και ευχαριστώ τον κόσμο γι' αυτό και για την εμπιστοσύνη, δηλαδή, που δείχνει στη διοίκηση αυτή, σε όλα τα παιδιά. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει φοβερή ανταπόκριση από τον κόσμο και μπορώ να πω αγάπη. Αγάπη για αυτό που πάει να γίνει. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Καταφέραμε αυτή η διοίκηση να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΕΚ, στην οποία θα παρακολουθείτε όλο το κομμάτι των υποδομών. Είναι πολύ σημαντικό και για τους ποδοσφαιριστές σε επίπεδο Κρήτης, εγώ θα έλεγα, όχι μόνο σε επίπεδο Ηρακλείου. Έτσι. Θα υπάρξει πολύ εξέλιξη στα ταλέντα της Κρήτης. Είναι σημαντικό η παρουσία της ΑΕΚ εδώ στο Ηράκλειο. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, που μας έκανε αυτή την τιμή. Τον ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.